Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχει ψυχράνει ο καιρό στην περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία, κάτι το οποίο έχει γίνει αντιληπτό. Άλλωστε, σα είχαμε ενημερώσει για αυτή την μετεωρολογική εξέλιξη. Πίσω μου βλέπετε τι χαμηλότερε τιμέ, όπω κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί σε περιοχέ τη Δυτική Μακεδονία, τόσο από το αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά και μετεωρολογικοί σταθμοί όπω αυτή του Δήμου Κοζάνη, καθώ και τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Στο βαρικό Φλόρινα, η χαμηλότερη τιμή θερμοκρασία νωρί το πρωί στου 1,3 βαθμού, ακολούθηση Πτολεμαϊδα με 2,9. Νέο Κάφκασο Φλόρινα και Κίτρινη Λίμνη στον Άγιο Δημήτριο με 3,1 βαθμού Κελσίου. Τα Κομνινά Εορδέα 3,2 βαθμοί. Η Κλεισούρα Καστοριά μαζί με το Μεσόβουνο και την Φλόρινα στου 3,9 βαθμού. Ακολούθησε α, η πόλη των Γρεβενών καθώ και η Ξηρολίμνη Κοζάνη στου 4,1 βαθμού. Κάπω καλύτερα τα πράγματα στην Άρδασα με 5,2 καθώ επίση και στην Κοζάνη με 6,3 βαθμού Κελσίου και στην uh, πόλη της Καστοριάς με 7,2 βαθμούς ή χαμηλότερες τιμές. Δείτε τώρα πώ θα κυλήσει ο καιρό. Νωρί το πρωί, ίσω τοπικά να σημειωθεί παγετό, ο πρώτο παγετό σε παιδινέ περιοχέ τη Δυτική Μακεδονία. Γιατί εχθέ νωρί το πρωί είχαμε τον πρώτο παγετό και σημειωρινά και ορεινά τμήματα όπω την Βλάστη, όπου η θερμοκρασία έπεσε κοντά στο 0 και λίγο κάτω από το 0 χθε το πρωί. Αύριο λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται ένα έθριο καιρό με παροδικά αυξημένε νεφώσει, κυρίω στα δυτικά και νότια τμήματα τη περιφέρεια. Γενικά θα απουσιάζουν οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες, υπολογίστε ότι θα επικρατεί άπνοια, κάτι το οποίο θα ωφελήσει στην σταδιακή αύξηση των ρήπων στα λεκανοπέδια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και σχηματισμός τοπικών ομιχλών τις επόμενες ημέρες, θα δείτε στη συνέχεια του Δελτίου, περί τίνος πρόκειται. Αύριο λοιπόν, νωρί το πρωί, περιοχές της, της uh, Φλόρινας, της Πτολεμαϊδας, σε ορισμένα παιδινά τμήματα του βοίου. Μακριά από τη λίμνη της Καστοριάς, τις Πεδιάδες όπως της Μεσοποταμίας και της Κορισού και επιλεκτικά κάποια λεκανοπαίδια και κλιστές κοιλάδες σε τμήματα του Δήμου Δεσκάτης και των Γρεβενών, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στο μηδέν. οπότε είναι πολύ πιθανόν τοπικά να σημειωθεί παγετός οριακός. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Θα διαμορφωθεί μια κοινή κατάσταση τόσο για παιδινέ όσο και για ορεινέ περιοχέ με τα μέγιστα επίπεδα να αγγίζουν του 16 με 18 περίπου βαθμού Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Επίση, θα πρέπει να τονίσω και θα πρέπει να υπολογίσετε ότι σε ό,τι αφορά τι ελάχιστε τιμέ θα υπάρχει μια έντονη διαμόρφωση. Οπότε, αν βρίσκεστε σε παιδινή έκταση, χωρί κλίση εδάφου, δηλαδή όχι σε πλαγιέ, ή αν βρίσκεστε, βρίσκεστε κοντά σε ρέματα θα έχουμε χαμηλέ πρωινέ τιμέ θερμοκρασία. Αντιθέτω, όσοι βρίσκεστε σε πλαγιές ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα έχουμε πολύ πιο γλυκέ τιμέ θερμοκρασία μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί. Πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη του καιρού για την Τετάρτη, όπου ουσιαστικά από την Τετάρτη, αλλά κυρίω το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή, θα έχουμε νωρί το πρωί σχηματισμό ομιχλών σε περιοχές παιδινές, κοντά σε λίμνες, σε κοιλάδες, αλλά και σε κλειστά λεκανοπέδια. Κατά τα άλλα, θα διαλύονται οι ομίχλες μέσα στην ημέρα α, και η θερμοκρασία από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσει να παρουσιάζει αισθητή άνοδο. Βλέπετε μέγιστε στη μέση την Τετάρτη κοντά στους 19, ίσως και 20 βαθμούς, δεν αποκλείεται. Νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, κυρίως για τα παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν σχολείο, το τονίζω, θα έχουμε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη και μετά. Δείτε, καλό ο καιρό και κατά την διάρκεια της Πέμπτης και πάλι νωρι το πρωί θα έχουμε καποιε τοπικές ομίχλες, η θερμοκρασία από του 2 βαθμού που θα πέσει τοπικά. Όπω για παράδειγμα στην Πτολεμαίδα ή και στην Φλόρινα. Το μεσημέρι στι ίδιε περιοχέ θα κάνει ζέστη. Με τι μέγιστες τιμέ να αγγίζουν του 22 με 23, ίσω και 24 βαθμού Κελσίου. Uh, όπως είδατε την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο αναμένεται ένας καλός καιρός και πάλι υπάρχει πιθανότητα νωρίς το πρωί να έχουμε σχηματισμό μιχλών. Uh, ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία και ως προς τις ελάχιστες τιμές φαίνεται πως ο Οκτώβρης θα μας χαρίσει κάποιες ημέρες με καλές θερμοκρασίες τουλάχιστον κατά την διάρκεια της ημέρας παρόλα αυτά τα βράδια θα είναι ιδιαίτερα κρύα. Η ανάγκη σε θέρμανση ήδη έχει ξεκινήσει για πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, διατηρώντας μας σε ρυθμούς τέτοιους τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, αν και θα υπάρχει μια γλυκή γεύση μέχρι των τιμών θερμοκρασίας και αρκετών ωρών ηλιοφάνειας, εκτός των περιοχών που θα έχουν ομίχλη και μάλιστα κοντά σε λίμνες, για παράδειγμα στον Αλιάκμονα, στην τεχνητή λίμνη του πολυφίτου ή στις Πρέσπες, δεν αποκλείεται ο σχηματισμός ομιχλών να είναι τέτοιο που να έχει διάρκεια και να αντέξει και μέσα στην ημέρα. Λοιπόν αγαπητοί φίλοι λεπτομέρειες θα έχουμε και στο αυριανό δελτίο καιρού για αυτήν την άνομβρη προοπτική του καιρού τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο κάτι φαίνεται να αλλάζει από την Κυριακή Α, κρατάω μικρό καλάθι πάντως θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο για να τα δούμε και πάλι όπως κάνουμε πάντα αναλυτικά Λοιπόν θερμές ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ να είστε καλά